Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τα κατασκευαστικά έργα των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας μας έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα επόμενα μεγάλα έργα προς ολοκλήρωση με την βοήθεια της Ελένης Μπότα. Λένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας, μπαίνουν σε φάση κίνησης και κατασκευής η νέα γενιά δημοσίων έργων. Τα νέα αυτά έργα αφενός μεν θα πρημοδοτήσουν το κατασκευαστικό αντικείμενο πολλών τεχνικών ομήλων της χώρας και αφετέρου θα αναβαθμίσουν πολλές περιοχές εκεί όπου θα κατασκευαστούν. Πρόκειται για τη νέα γραμμή του μετρό, πρόκειται επίσης για το αεροδρόμιο του Καστελίου, είναι ο αυτοκινητόδρομος της Κρήτης, είναι το ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα, η υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνα Περάματος. Τα οποία έργα αυτά θα δημιουργήσουν εκτός των άλλων και πολλές θέσεις εργασίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από το μετρό της Αθήνας. Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι η νέα γραμμή 4 του μετρό, η οποία θα ξεκινά από το Γαλάτσι και μέσα από το κέντρο, μέσα από περιοχές του κέντρου όπως την Κυψέλη και τον Γκίζη, θα καταλήγει στο Γουδί. Ο διαγωνισμός ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτιμούν ότι ο ανάδοχο θα έχουμε το 2018. Τα έργα θα διαρκέσουν 7 με 8 χρόνια, με το 2025 να θεωρείται ότι θα έχουμε πλέον τη νέα γραμμή του μετρό. Πάμε στο ΚΤΕΛ του Ελαιώνα και εκεί εκτιμήσεις λένε ότι μέσα στο 2018 θα βγει ο διαγωνισμός στον αέρα. Θα είναι ο νέος μεγάλος σταθμός υπεραστικών λεωφορείων. Ουσιαστικά θα ενώνει αυτά τα λεωφορεία που ήδη υπάρχουν, οι δύο σταθμοί σε Κηφισό και Λιοσίων. Η κατασκευή του είναι πολύ σημαντική, το έργο επίσης. Θα αποσυμφορήσει κεντρικές περιοχές, τη Λιοσίων, τον Κηφισό κτλ. Πάμε τώρα στη ζεύξη Σαλαμίνα Περάματος. Πολύ μεγάλο έργο. Πολύ μεγάλο έργο. Βρίσκεται στην τελική ευθεία, έχουν ήδη κατατεθεί προσφορές. Είναι ένα χρόνιο έτοιμο των κατοίκων. Όλοι πιστεύουν ότι ο διαγωνισμός θα προχωρήσει και το έργο, ο ανάδοχος, θα έχει την εκμετάλλευση της υποθαλάσσιας ζεύξης τουλάχιστον για 30 χρόνια. Στον Ε65 είναι ο δικός άξονας κεντρικής Ελλάδας. Πρόκειται για το τμήμα Λαμία-Ξινιάδα, είναι το νότιο τμήμα του άξονα κεντρικής Ελλάδας. Πιστεύουμε ότι και εκεί θα έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια, θα ξεμπλοκάρει ο διαγωνισμός και θα πάμε να φτιαχτεί επίσης ένας ακόμη οδικός άξονας. Έχουμε τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα ξεκινά από τα Χανιά και θα καταλήγει στο Ηράκλειο. Εκεί θα ενώνει πολλές τουριστικές περιοχές του νησιού. Τέλος, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, έχουμε ήδη ανάδοχο, αναμένεται να υπογραφεί, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας και θα συμβάλλει τουριστικά στην ανάπτυξη του νησιού.